Ναι. Πω, τι μανιταρόπιτα είναι αυτή η Παναγία μου! Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σας καλώ σήμερα λίγες μέρες πριν τη νέα χρονιά να κάνουμε βουτιά μαζί στην ελληνική παράδοση και να φτιάξουμε για ακόμα μια φορά μία από τις πιο αγαπημένες μου πίτες. Μιλάμε για μανιταρόπιτα, μιλάμε για αυτό το γευστικό βρόσιμο μύκητα, ο οποίος υπάρχει μερίδα των ανθρώπων που το λατρεύουν και υπάρχει μερίδα των ανθρώπων που δεν τρώνε μανιτάρι. Εσείς που το τρώτε, επειδή μιλάμε για πίτες, θα σας δώσω μια ευέλικτη συνταγή ζύμης για ένα τριφτό ζυμάρι που πραγματικά θα μείνει αξέχαστο. Και, παιδιά, χαρτί και μολύβι, γιατί μόνο αυτή η μανιταρόπιτα γίνεται και μυστήσιμη, είναι ευέλικτη, σας είπα, συνταγή. Μπορεί να γίνει και με μεταλλ που έχω βάλει μέσα εγώ. Και φύγαμε για υλικά. Λοιπόν, για τη μανιταρόπιτα, λοιπόν, η οποία μάλιστα είναι και στεφάνι, γιατί το απαιτούν οι μέρες, θα χρησιμοποιήσετε για το φύλλο 125 αλεύρι ολικής, 125 αλεύρι το απλό, το λευκό για όλες τις χρήσεις. Μισό-μισό δηλαδή στο σύνολο 250 γραμμάρια. 110 ml νερό, 20 γραμμάρια ελαιόλαδο, 10 γραμμάρια ξύδι, τσίπουρο ή αλκοόλ, ακόμα και λεμόνι για να γίνει τραγανό. Μέχρι εδώ καλά και πάμε, γιατί είναι το παραδοσιακό φύλλο που κάνουμε στις σπίτες, και πάμε λίγο να το κάνουμε και τριφτό και φουσκωτό και λίγο που λέω εγώ μπισκοτέ. Με ποιον τρόπο? Κρύψτε μισό κουταλάκι του γλυκού baking powder, οπωσδήποτε μισή κουταλιά του γλυκού αλάτι, και προαιρετικά, αν το θέλετε λίγο πιο τριφτό μπισκοτέ, κουρουδένιο που λέω εγώ, βάλτε μία πρέζα ξηρή μαγιά. Τέλειο φύλλο, συγκλονιστικό, θα την έχετε πάντα τη δόση αυτή, και πάμε στη γέμιση. Ένα κιλό μανιτάρια επιλογή θα γράψω εγώ. Δεν θα πω ούτε πλευρό του, ούτε βία, ούτε καθαρέλε, ούτε τα χειμωνιάτικα. Θα πω όμως επιλογή του εμπορίου, ψιλοκομμένα σε κομμάτια μεσαίου μεγέθους, και ένα ξερό κρεμμύδι, 60 γραμμάρια αλεύρι, 25 γραμμάρια, δηλαδή μία κουταλιά του γλυκού μόλις βούτυρο, μπερδεμένη με 25 γραμμάρια ελαιόλαδο, 80 ml γάλα, εσείς που νηστεύετε μην βάλετε γάλα, βάλετε νερό, και 200 γραμμάρια έμενταλ τριμμένο. Πάλι εσείς που νηστεύετε, βγάλετε το τυρί και θα έχετε την πιο ωραία πίτα. Κρύψτε ένα κλαδάκι δεντρολίβανο, μία πρέζα μοσχοκάριδο ή μισό κουταλάκι του γλυκού, μάλλον μοσχοκάριδο, αλάτι, πιπέρι. Τέλειο φαγητό. Τέλειο φαγητό. Δώσ' μου δουλειά να κάνω αυτό. Έλα, ξέρεις, εγώ λοιπόν, στην κουζίνα δεν μπορώ να κάθομαι. Πώς ξεκινώ? Πάμε στον πολυκόφτη να κάνουμε αληθή το κρεμμύδι. Μάλιστα. Θα βάλουμε, μπέτι μου, τα μανιτάρια μέσα στο ένα τηγάνι που καίει. Να τα βάλω? Ναι, ναι, πάμε. Τι ωραία. Ρίχτα. Και το τηγάνι δεν έχω βάλει τίποτα, ούτε λάδι. Ούτε τίποτα, λάδι. Τίποτα. Βγάλει το μανιτάρι. Θα βγάλει το μανιτάρι και θα δέσουμε τα ζουμάκια, γιατί τα θέλουμε αυτά τα αρωματικά ζουμάκια, τα θέλουμε μέσα στην πίτα. Κοίταξε τώρα πώς θα τα αρχίσω να το ενυδατώνω εγώ. Όχι μύρισε, λάδι καμένο. Ωραία που μύρισε. Αλλά δεν υπάρχει. Όχι λάδι καμένο. Όχι πράγματα περιτά. Τα έχετε μάθει κάθε μέρα μία παρατέταρτο εδώ πέρα στην κουζίνα μας. Έχουμε τις πιο ωραίες συνταγές. Λοιπόν, πώς δεν θα κάψουμε το λάδι, αλλά θα αρωματίσουμε. Δεν θα βάλουμε καθόλου λάδι. Θα αρωματίσουμε το μανιτάρι αυτό που μυρίζει ήδη. Εντάξει, έχει μοσχοβολά. Φέρε να το βγάλω. Μπράβο, χαρά. Εγώ είμαι από τις οικοκυρές που δεν αφήνω τίποτα να πάει χαμένο. Μπράβο, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μοσχοκάριδο, πάμε. Έχει μπέσει το κρεμμύδι, έχει αγκαλιάσει γλυκά το μανιτάρι, και πάμε να βάλουμε ό,τι έχει μπροστά τη λέξη μόσχος. Ωραία, είναι φίλε. Τρομηνή νοστιμιά. Μοσχοκάριδο, μοσχομυρίζει, μοσχοκάρφιο, μοσχοφιλέρο που πίνω εγώ κρασί. Ό,τι. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το μοσχοκάριδο, λοιπόν. Μοσχοκάριδο, μισή κουταλιά του γλυκού, το αγαπάει το μανιτάρι. Δεν πειράζει, μη σκάς, γι' αυτό είμαι εδώ. Κοίταξε, Μπέτη μου, τώρα μοσχοκάριδο μαζί με κλαδάκια δεντρολίβανου, ένα ζεστό τηγάνι, και κοίταξε τα αρώματα τι γίνεται εδώ. Άστο. Μας θέρπισε τη μύτη τώρα. Λοιπόν, πάω, αλατίζω οπωσδήποτε να βγάλω και άλλα ζουμάκια. Έχουν γίνει στη στιγμή τα μανιτάρια, όπως είδατε, και βγάζουν τα ζουμάκια τους. Όμως θέλω να τα κρατήσουμε μέσα. Δεν θέλω να τα χάσω αυτά τα μανιτάρια. Λοιπόν, με ποιο τρόπο θα βάλω τη μία κουταλιά του γλυκού βούτυρο, πραγματικό αληθινό βούτυρο, μαζί με ωραίες πολυφενόλες από ελαιόλαδο, μισό-μισό. Και τώρα αυτά τα. Αλλά μυρίζει συγκλονιστικά, ε. Όλα αυτά τα ζουμάκια, Μπέτη, τα θέλω μέσα. Με ποιον τρόπο? Το αλεύρι εδώ. Έφτιαξε το αλεύρι. Και θα γίνει αυτό τώρα που λέμε μία σαν μπεσαμέλ, mm-hmm. η οποία αντί για γάλα έχει μέσα τα ζουμάκια από τα μανιτάρια. Λιγοστό λάδι, σας είπα, εσείς που νηστεύετε, όπως ο μπαμπάς μου που πάει ακόμα με το παλιό ημερολόγιο και ακόμα νηστεύει, μπορεί να μην βάλει γάλα. Μπορεί να μην βάλετε γάλα. Τι να βάλει. Να βάλετε λίγο νεράκι. Okay. Και να μην βάλετε και το τυρί. Είναι αυτή ναι. η συνταγή, όταν είχα βρεθεί στην Καστοριά, η οποία έχει τις μανιταρόπιτες, και τα φιλιά μου να δώσω.
Εντάξει, με ενέπνευσε τόσο πολύ που κάθε χρόνο κάνω την ίδια. Και την κάνω μάλιστα και Στεφάνη και έχω ένα ωραίο για, την, για το είναι πρωί που ξυπνά. Και για το τραπέζι το βράδυ. Για το τραπέζι. Βάζει λοιπόν. Και το οδοχείο στη μέση και ουδού. Έλα και εσύ. Γιατί? Έλα τώρα, δεν μπορώ. Και θα το φάμε και θα το στολίσουμε. Πώς θα γίνει. Μ' αρέσει, γιατί θες να πεις ότι είναι Στεφάνη. Εμένα μ' αρέσει το φανταζί και μ' αρέσει πώς θα σας δείξω με ποιον τρόπο θα την κάνετε, Στεφάνη. Λοιπόν. Όποιος θέλει τώρα, πάμε να βάλουμε το τυρί. Τυρί Emmental μου αρέσει πολύ. Έχει φοβερή προσωπικότητα. Δεν υπάρχει. Το τυρί του Emmental. Ναι, ναι. Έχει μαζί με το μανιτάρι. Έχει δική του προσωπικότητα έχει το τυρί του Emmental. Ξέρεις τι γίνεται, του δίνει τόσο πολύ. Φεύγει από το βαρετό. Φεύγει από τη γραβιέρα. Φεύγει από το. Ξέρεις. Και όλο αυτό μαζί αρχίζει και αγκαλιάζει τον άλλο. Ωχ, αγκάλιασε για τη μύτη μου όμως τώρα. Πάμε, υπόθεση φύλλο. Τι κάνω. Στο φούρνο. Στους 100 βαθμούς τι κάνω. Να χαμηλώσω εδώ φωτιά. Ναι, έτοιμο, ναι. Είναι τεθεϊκό. Φανταστικό. Έτοιμη γέμιση. Λοιπόν, στο φούρνο θα ζεστάνετε το αλεύρι. Ναι, πάμε. Εδώ, παρέα. Με ποιον τρόπο. Έχουμε ζεστάνει λίγο το αλεύρι. Θέλω το αλεύρι. Για να μιλάμε για τριφτό ζυμάρι, θα ανοίξει το φούρνο. Θα βάλετε μέσα να είναι λίγο ζεστό το αλεύρι. Έτσι, ακριβώς σαν το δικό μου. Και πάμε να δώσω τα τύπη για το έτσι. Για το Στεφάνι, αυτό το φύλλο το ευέλικτο. Λοιπόν, με ποιον τρόπο. Ζεστό αλεύρι, λευκό και μαύρο, γιατί για να γίνει πολύ τριφτό, έτσι. Και ούτε καν θα τα κοσκίνησω. Τι θα κάνω με ένα σύρμα εδώ πέρα που έχω, ανακατεύω πολύ καλά. Να το βγάλω από τη φωτιά αυτό. Ναι, παιδάκι μου, είναι έτοιμο. Σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το ελαιόλαδο. Και θα αρχίσω να το τρίβουμε. Όπως κάνουμε, πάμε τώρα σε άλλον πολιτισμό. Πάμε στη μάνη, κάτω. Κάτω τι κάνουν, για να κάνουν τριφτές τηγανίτες, μπερδεύουν το αλεύρι μαζί με το λάδι, το τρίβουν πολύ καλά για να βγει πολύ, πολύ τριφτή η ζύμη και να βγει μπισκοτέ. Πρώτο τύπ. Το δεύτερο τύπ ήταν με το φούρνο. Και πάμε στα υγρά στοιχεία που είναι. Το αλκοόλ, το ξύδι, ό,τι έχετε, ή αλκοόλ, ή ξύδι, ή λεμόνι. Κάτι που θα το κάνει τριφτό όπως κάνουμε τις πίτες. Μέχρι εδώ καλά. Συν το νερό μαζί. Mm-hmm. Πάμε baking powder, που το baking powder σε αυτή την περίπτωση μαζί με το ξύδι, τι θα κάνει. Δεν θα το ενεργοποιήσει, θα το απενεργοποιήσει, να το πούμε έτσι. Α, δεν θα το φουσκώσει δηλαδή. Δεν θα το φουσκώσει, αλλά θα το κάνει πιο τριφτό από ποτέ. Ναι, ναι. Τη μειώνουμε όλοι. Τέλεια, είμαστε εδώ. Λοιπόν. Προαιρετικά, αν θέλετε να την κάνετε λίγο πιο κουρού, πιο μπισκοτέ τη ζύμη, πιο τριφτή, όπως βλέπετε εδώ στα πλάνα, κάτι ψυχουλάκια που έχουν φύγει από την έτοιμη που σας έχω εγώ εδώ. Ναι. Αυτά τα συγκλονιστικά τρίματα, για να τα πετύχετε, γι' αυτό είναι και ευέλικτη η συνταγή, θα κρύψετε μέσα λίγο πιο στοιχείο. Μαγιά. Το στοιχείο της μαγιά, μία πρέζα. Αν την αφήσετε να φουσκώσει, γι' αυτό είναι ευέλικτη η συνταγή, θα βγει πιο φουσκωτή. Αν την αφήσετε, θα βγει αυτό που λέμε ακριβώς το μπισκοτέ, το τριφτό. Λοιπόν, ζυμώνουμε πολύ καλά. Ανοίξτε φύλλο με ένα πλάστη. Εύκολη υπόθεση, ένα στρογγυλό φύλλο. Και έρχομαι εγώ εδώ που έχω το έτοιμο να σας δείξω με ποιον τρόπο θα το κάνουμε. Mm-hmm. Έχουμε ανοίξει λοιπόν το φύλλο. Δεν χρειάζεται ούτε ξεκούραση ούτε τίποτα. Συγγνώμη. Ωραίο εδώ. Χρώμα. Καλά, είναι το λυκίσεις. Το λυκίσεις όπου το βάζει είναι μαγικό. Ναι. Λοιπόν. Πάμε θα εδώ, κάνω το στρογγυλό τώρα. Είμαι πολύ περίεργη να δω πώς θα το κάνεις. Είναι εύκολη υπόθεση. Λοιπόν, θα πάρω εδώ ένα ποτήρι ό,τι έχετε. Ναι. Κάνουμε ένα κύκλο στη μέση, τα οποία αυτόν τον κύκλο που μένει μπορούμε να τον κουπάρουμε να κάνουμε αστεράκια, ξέρεις. Αν βάλουμε... έχεις αστεράκια εδώ ναι, πάνω. Ναι, είναι από αυτό τα εδώ. Βλέπουμε, για δείξτε τα εδώ. Να, το εδώ, είναι αυτό τι το περίσσεμα εδώ. Αστεράκια. Αυτό εδώ, αν θες μπέτ μου, κάνεις και εσύ λίγα αστεράκια. Πολύ ευχαρίστος, δώσ' μου να φτιάξεις τα αστεράκια. Έλα, εδώ. Να κάνει εδώ αστεράκια, sorry. Και πάμε λίγο στη γέμιση, να αρχίσουμε να γεμίζουμε γύρω-γύρω. Να βάλουμε τη γέμιση, η οποία αφού κρυώσει θα σφίξει πολύ, θα έχει κρατήσει όλη τη μυρωδιά μέσα από το μανιτάρι. Όλη τη μυρωδιά από το δάσος που λέω εγώ, γιατί τώρα έχει, παιδιά, αν έχετε δικό σας άνθρωπο που συλλέγει μανιτάρια, είναι συγκλονιστικά. Μόνοι σας ποτέ στο δάσος να μαζέψετε. Αλλά επειδή έχουν αρχίσει και βγαίνουν ωραίες ποικιλίες, τα μανιτάρια του δάσους, τα άγρια, είναι συγκλονιστικά. Μόνοι μας γιατί, για να μην πάρουμε και δηλητηριώδη. Έτσι, ναι, ναι, πρέπει να τα γνωρίζουμε. Λοιπόν, τρεις κόψεις εδώ, μία, δύο, τρεις. Σαν το έτσι. Και τι κάνω, εδώ. Κλείνω μία από εδώ, Μπέτη, το βλέπεις. Καλέ, τι εύκολο. Δύο. Κλείνω εδώ και. Τις άκρες ξανά να τις γυρίσουμε και να δω το Στεφάνι. Ψήνουμε στους 160 βαθμούς. Ναι. Ίσα-ίσα ένα μισάωράκι, αλήφοντας με ένα αυγουλάκι από πάνω. Ναι. Για να έχουμε την πιο ωραία μάνιτα ρόπιτα. Το σφύλλο είναι συγκλονιστικό κάτσε από πάνω. Κάτσε να βάλω και τα αστεράκια μου. Τέλειο. Όπου κοριτσάρα μου, τι ωραία που τα έκανες χειροκρότημα. Τέλεια. 160, είπαμε για ένα μισάωράκι και όλοι μας είναι αγάπη.